Μένει σε εσάς να αποδείξετε ποιος κατάφερε μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο να διακρίνει τον επόμενο Έλληνα ή Ελληνίδα ή Ελληνίδα Masterchef. Εγώ αν μου λέγες μαγείρεψα για τον Πανούλη, θα μαγείρευα όντως. Για τον Πανούλη. Για το... Αν ναι, αν μου δίνανε μια φωτογραφία του Πανούλη και μου λέγανε μαγείρεψε. Θα φτιάχνα κάτι φινετσάτο, θα το πήγαινα λίγο προς την Ιταλία, θα ήταν ξεκάθαρες οι γεύσεις, θα ήταν ακριβά τα υλικά, γιατί είναι ο Ζαμπούνης της γαστρονομίας. Κατάλαβες. Έτσι θα προσπαθώ. Όχι, όχι, αλήθεια. Θα προσπαθώ να το περιγράψω. Εσένα κάτι πολύ ξινό. Με αυτή τη λογική, δεν θες να σου πω τι θα μαγείρευα, άμα έβλεπα τη φωτογραφία σου. Όχι, δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Καλή αρχή, κάνω ποδαρικό με σένα. Α, καλό. Κάτσε να μπω με το δεξί. Πού είναι η φωτογραφία σου? Την έκρυψα. Για φέρε να τη δω. Όχι, όχι, σεφ, δε. Φέρε να τη δω. Όχι, σεφ. Φέρε τη φωτογραφία εδώ. Είναι μέρος της δοκιμασίας. Καλά έκανες και την έκρυψες. Ξανακρύψε. Το ξέρω. Ξανακρύψε πιο βαθιά. Βασικό υλικό. Αρνί. Αρνί. Όχι. Δεν ξέρω. Σε χαρακτηρίζει. Είσαι αρνί. Εντάξει, αρνί δεν είμαι. Οπότε είσαι ένας καμένος τύπος, λίγο βαρύς και ασήκωτος. Ναι. Και κάτω από συνθήκες γίνεσαι και λίγο αρνάκι. Για να δω τη φωτογραφία σου. Α, πολύ όμορφη φωτογραφία. Δεν είμαι σαν Αγία. Δεν το βλέπεις. Εντάξει. Μια χαρά. Την αφήνω εδώ, ε. Ναι, εννοείται. Γιατί επέλεξες τώρα μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά για να περιγράψεις το πιάτο σου? Δεν είναι αρνητικά. Είναι και η ειλικρίνεια, βέβαια, στη μέση. Και ο εγωισμός είναι πολύ καλό πράγμα. Ειλικρίνεια δεν είναι πολύ καλό. Είναι εκεί που πρέπει, είναι καλό. Ναι, που πρέπει. Εγώ δεν την αντέχω την κρίνια. Κρέβατο μουρμούρα, ειδικά δεν μπορώ. Εντάξει, εκεί πρέπει. Εκεί είναι ένα μέρος που πρέπει. Α. Γιατί εκεί θυμάστε τα πάντα εσείς οι άντρες, οπότε σας μένει σίγουρα. Όχι, όχι, γυρνάει κουβέντα αλλού, δεν θέλω. Όχι, όχι, δεν θέλω. Ναι, ναι, εννοείται. Θες να κερδίσεις εσύ? Εγώ πάρα πολύ. Οπότε... Όχι, θέλω, θα κερδίσω. Οπότε αφού θα κερδίσεις εσύ, θα κερδίσει η γυναίκα, ή μόνο η γυναίκα είμαι εγώ, οπότε ετοιμάσου να κερδίσω. Καλή επιτυχία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρούμε τον νικητή του πρώτου Mystery Box του νέου Masterchef. Εγώ θα έλεγα ότι η γεύση είναι τόσο πληθωρική στο πιάτο που με το παρουσιαστικό σου ταιριάζει τα μαμ. Είσαι μια επιβλητική μορφή, δηλαδή. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ περνάω, ξέρεις, λίγο τείχο-τείχο, δεν σε πηγαίνω και από κοντά. Για τη φάβα δεν μου είπατε. Τι να πω για τη φάβα, τι είναι? Εντάξει. Μια νόστιμη φάβα. Πολύ νόστιμη. Μέχρι εκεί. Τι άλλο πρέπει να πούμε? Όχι, τίποτα. Να χοροπηδάμε από τη χαρά μας. Όχι. Έχει επιλέξει τα υλικά που θα φτιάξουμε σε συνδυασμό με το φυσικό κούτιο. Λάθος. Κοβέως. Έχει επιλέξει ποιος θα κάνει γλυκό και ποιος αλμυρό. Είσαι τεράστιος. Η δούλα ποιο μάτι μου πετάει? Εκείνο. Όχι. Ήτανε η καλύτερη επιλογή το αλμυρό? Γιατί με κοιτάς έτσι? Βαθιά μέσα σου. Πέραν ότι όταν έδινες τα καλαθάκια χαμογελούσες και έλεγες αγαπημένε μου ή αγαπημένη μου πάρε αυτό κτλ. Ποιον ήθελες να δυσκολέψεις? Επειδή μπορεί να το θεωρείς καλό μάγειρα. Δεν είναι. Αυτούς. Σε μια παμπονίρη Αλεπού. Τα σταύρωσα τρεις φορές και τα βάλα μέσα. Α, εντάξει. Περίμενε λίγο ρε άλξη της. Μη μου γυαλίζεις. Θέλω να βγαίνεις όμορφη. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε κατάσταση? Εκτάκτου ανάγκης. Μέσα σε μια φάση τραγική. Καθάρισε και λίγο εδώ. Ναι. Και τη Λαρίμπα είχαν λερώσει λιγότερα και στο Βιλαμπάχο. Άρα και μικρούλες, δεν θυμάσαι τη διαφήμιση, ε? Όχι. Όχι. Τι σου λέω για σένα τώρα? Για πες. Τι να πω. Τι καλό θα φάμε. Όχι πέτσα κοτόπουλο, σίγουρα την έκαψα. Συγγνώμη, εσύ γλυκό δεν κάνει? Γλυκό κάνω, ναι. Τι πέτσα κοτόπουλο? Μου ήρθε μια ιδέα, είπα να το προσπαθήσω, δεν βγήκε. Σε εμάς βρήκες. Εσείς είστε αθήματα, εσείς είστε πρόχειροι. Να σου πω ένα μεροκάματο ήρθαμε να βγάλουμε. Προφανώς. Ή ψηφίσαμε πάπα ή βγάλαμε πάπα ή κάτι καίγεται. Μανολή. Ορίστε. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω στην ομάδα μου. Και εγώ σε έχουμε στην ομάδα σου πάρα πολύ. Όλα πέντε. Έλα ήσυχα, ε. Εντάξει. Έλα. Sorry. Αν σου ερχόταν αλμυρό, θα έκανες τυραμισού. Ναι, ενώ ναι. Τώρα που σου ήρθε γλυκό, έκανες καρότα. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω ό,τι τυραμισού τι. Με μους φέτας. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Χριστό, θύμισε μου σε ποιανού την ομάδα είσαι. Σε εσάς. Ευχαριστώ. Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο. Αλλά πρόσεξε τώρα, γιατί έκανες έτσι λίγο γρήγορα. Σε ένα πολύ σίγουρο δρόμο, δηλαδή μπανάνα, καραμέλα, σοκολάτα.
ό,τι και να τα κάνεις. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, άμα ανέβεις σε μια μπανανιά και τις τρώσω μες, ρίχνεις καραμέλα και τους και μια σο... Θα είναι, κατάλαβες, θα είσαι ευχαριστημένος πάντα. Από αυτό, τρως μια μπουκιά και το κινητό παίρνει τον οδοντίατρο μόνο του. Είναι ισοπεδωτικά γλυκό. Άλκιστη. Διαγωνίζονται σήμερα δύο παίκτες του Σωτήρη και ένας δικός σου πάνω. Δικός μου. Εσύ είσαι safe. Εγώ δεν χάνω. Δεν χάνω παίκτη σήμερα. Πάντα στη μετριότητα. Έτσι. Από εκεί safe. Παίζει με ασφάλεια. Ενώ εμείς που είμαστε των άκρων, ρισκάρουμε, παίζουμε και βιώνουμε καλά αποτελέσματα. Επίσης να θυμίσω. Θες να κάνουμε μια αναδρομή, τι πρέπει να προσέξουμε. Όχι. Άγρια κοιτάει. Κοιτάει λίγο άγρια. Κοιτάει λίγο άγρια. Μην φεύγουν οι κοντιτζάδες και μείνουν οι άλλοι. Όχι, καλέ. Μήπως θέλεις να φέρω το Σωτήρι. Γιατί είσαι. Ως μέντορά σου, πώς τον έχεις ανάγκη αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ναι, αμέ. Θέλεις να του πω να έρθει να σε ψυχώσει. Φυσικά. Ε. Φυσικά. Πάω να τον φωνάξω. Σωτήρι, σε θέλει το κορίτσι σου. Γεια σου, Άλκιστη. Τι κάνετε. Γιατί πρώτη επιλογή ο Κοβέος. Δυνατός και φίλος. Δυνατός και φίλος. Ωραία. Το γεια. Μη μου πεις, δυνατός και φίλος. Δυνατός και πάρα. Μην τα ξαναλέμε. Καλός. Ομάδα φωτιά. Καλός. Πάνω απ' όλα όμως. Έτσι λέω. Πάνω απ' όλα όμως. Μένουμε στο ίδιο δωμάτιο. Φίλος. Φίλος. Βέβαια. Ωραία. Κύριε, τέλος χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ που μας προτιμήσατε για τα ψώνια σας. Τι ωραία φέρα αυτά τα ψώνια. Ποιο ωραίο είναι. Τέλος πάντων. Ναι, κύριε. Ωραία. Βλέποντας τον Ντέιβιντ και τον Τάσο να μην μπορούν να βάλουν χέρι και να λένε και να δίνουν οδηγίες, μου θυμίζουν το Σωτήρι. Πάρα πολύ. Στην κουζίνα, ε. Ναι, ναι. Είναι σχεδόν εσύ. Θα έλεγα ότι μου θυμίζουν τον Λεωνίδα, αλλά δεν φοράει ποτέ ποδιά. Ενώ τα παιδιά φοράνε ποδιά. Έλα, τα γεπαιδικά σου. Εδώ ο Τάσος είναι ψύχρεμη δύναμη. Έχει τον Κοβέο από πάνω. Σαν την κλιματαριά από πάνω μας που δίνει για τους οδηγίες. Δηλαδή είναι λίγο. Μα δεν κατάλαβες. Ζωζέ Μουρίνιο. Κάθεται στη γωνία και σημειώνει. Από θεατρικότητα. Μια χαρά. Νομίζω είναι και αυτό που φορά σήμερα. Δεν πρέπει να έχεις άγχος. Γιατί το ακούω και το ξανακούω αυτό. Το μεγαλύτερο άγχος δεν πρέπει να είναι τι θα σερβίρουμε στον κόσμο. Ήθελα να. Όχι, να για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι μαγειρικό και είναι κανόνας και είναι για πάντα και δεν είναι ούτε τηλεόραση, γιατί το ακούω και εκνευρίζομαι τώρα. Το μεγαλύτερο άγχος που έχει ένας άνθρωπος που μαγειρεύει δεν είναι τι θα σερβίρει στον κόσμο. Μάλιστα, αυτό ναι. Δεν πρέπει να είναι το άγχος. Ό,τι και αν έχει συμβεί. Εγώ όταν μαγειρεύω, το μεγαλύτερο μου άγχος είναι αν θα με βρίσουν οι έξω ή αν θα έχω κάνει καλά τη δουλειά μου να κοιτιέμαι στον καθρέφτη να λέω ότι αυτός που είμαι. Το άγχος, δημιουργικό εννοώ, ωραίο άγχος, καλό άγχος, είναι το τελικό σου αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που βάζεις μέσα σε αυτό το καταραμένο το πιάτο, να αξίζει τον κόπο. Κατάλαβες τι λέω. Στο τέλος της βραδιάς. Να αξίζει τον κόπο. Να έχεις ευχαριστήσει κάποιον. Αυτό θα πρέπει να είναι το άγχος. Μαγειρικά, όποιος δεν πιάνει αυτή τη λεπτομέρεια, δεν κάνει ποτέ τίποτα στη μαγειρική, να ξέρετε. Απλά βάζει κάτι κουτσουλιές στα πιάτα. Και λέει στους φίλους του τι καλός που είναι. Όποιος βάλει στο μυαλό του ότι ο τελικός σκοπός είναι αυτός που τρώει, να σέβεται αυτόν που τρώει και να θέλει να τον ευχαριστήσει, καταλαβες. Εγώ το λέω και στους μάγειρες. Αν μαγειρεύεις στο κορίτσι σου. Να σου πω το παράδειγμα. Είσαι άσχημος. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχεις γεννηθεί άσχημος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Καταλαβαίνεις. Και ένα κορίτσι σε ένα μπαρ σε κοιτάει. Κοιτάς πίσω τείχος. Λες εμένα κοιτάει, δεν γίνεται, αποκλείεται. Τελικά έχεις πάσει ο διάλογος το παδάρι του και σε κοιτάει. Καταλαβαίνεις. Ενώ εσύ γνωρίζεις ότι είσαι κακάσχημος. Ωραία. Και σου λέει τέλος πάντων να πας να τις μαγειρέψεις στο σπίτι. Και λες αυτό έχω μόνο. Χωράφια δεν έχω, σπίτια δεν έχω, μόνο τη μαγειρική έχω. Τι θα μαγειρέψεις. Κατάλαβες τι λέω. Πώς θα μαγειρέψεις. Χωρίς μπράβο. Μπράβο, ορίστε. Ο άνθρωπος ξέρει. Καταλαβαίνει και. Καταλαβες. Και σου λέει. Και σου λέει. Και εγώ χωρίς αύριο. Χωρίς αύριο μαγειρεύω κι εγώ. Και επίσης πιάνει και πολύ εύκολα. Πιάνει και πολύ εύκολα αυτή η σάλτσα. Δηλαδή καίγεται εύκολα. Είστε να φτιάξει μπεσάμελ κάνω. Ναι. Την έκανα με το μάτι. Πώς, έτσι. Όχι. Πώς. Έχει μοσχοκάριδο. Δοκιμάστε και δείτε. Καλά, βλέπω κιόλας, δεν χρειάζεται. Είμαι τυφλός. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι ορατό στο μάτι μας. Στη γεύση πιστεύω. Το μοσχοκάριδο, για να το πω χοντρά-χοντρά, είναι κάτι μαύρα μπιμπικάκια τριμμένα. Από τον τριμμένα. Α. Φαίνεται ταυτόχρονα. Εγώ εδώ δεν βλέπω μοσχοκάριδο. Εσύ βλέπεις μοσχοκάριδο. Όχι. Ωραία. Εδώ βλέπω μοσχοκάριδο. Εσύ μένεις. Ευχαριστώ. Χαμηλότερη πάγκη.
Σε διάλεξε. Ήσυχα. Δεν μπορώ να σε διώξω κι εγώ τώρα. Δεν γίνεται. Μανολή, ορίστε. Τώρα νεράκι. Θα πιεις κάτι. Σεφ, αυτά μου λέτε και τα χάνω. Μανολή, ορίστε. Όταν τελειώσεις, θα σε χτυπήσω να ρευτείς να ξεκινήσουμε. Ναι, σεφ. Είμαι αφάγωτος, οπότε είμαι εντάξει. Και το φιλέτο, εγώ το βλέπω καλοκομμένο. Και σωστά ψημένο. Mm. Και η ιδέα ήταν λίγο με τους δείκτες του ρολογιού για να τους βοηθήσω. Τι ώρα έδειχνε. 11 και 20. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Τίμο που μας έκανε την τιμή να έρθει να μας φτιάξει ένα πιάτο. Ένα πολύ νόστιμο πιάτο με πολύ ωραίες τεχνικές. Πανέμορφα στημένο από αυτά που δεν μας είχε συνηθίσει το δικό. Εντάξει. Πλάκα κάνω. Χωρίς το σταμάτη δεν θα γινόταν τίποτα. Σωστά. Τι έκανε, δύο φορές πήγε στο ψυγείο και ήρθε. Δεν έκανε κάτι άλλο. Αυτό είναι το κοπανάκι ή όπως το λέει και ο Λεωνίδας το drumstick. Oh yes. Oh yeah. Επειδή έχει κάνει και Αγγλία το παιδί, είναι ωραίος, δυνατός. Διεθνή καριέρα, κάνει διεθνή καριέρα. Oh yes. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Πάνος, ότι τα masterclass είναι για να βλέπετε μερικά πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν στο μέλλον. Στο Γλυκό δεν έχει κάτι τέτοιο, γιατί το κάνω επειδή μου το ζήτησε μια φίλη μου, οπότε δεν θα μάθετε τίποτα, απλά θα φάτε μια εξαιρετική πορτοκαλόπιτα με κονιάκ. Μαράκι, μην κοιμάσαι. Δεν κοιμάμαστε, σας βλέπω. Κι εγώ βλέπω, γι' αυτό λέω μην κοιμάσαι. Απλά προσπαθώ να σας δω και τους δύο τι κάνετε. Α, έχουμε αυτή τη μερίδα, θα τη δώσουμε στο μαράκι. Ευχαριστώ, σεφ. Με τη ζάχαρη να πάρει λίγο ενέργεια. Δεν έχεις ακούσει Χριστό από ό,τι έχω πει, ε. Τι λέτε, σεφ. Α. Ακούω. Συνέχεια μου την έμπαινε. Είναι μεγάλη μερίδα, γι' αυτό σε μένα. Βέβαια. Για να ξυπνήσεις, να πάρεις ενέργεια, δεν το είπα. Γενικά, να σας πω κάτι για τη σακούλα. Γιατί εδώ πέρα ο Γιώργος την κατάει, λες και βυζένει τη γελάδα. Και όπως είστε λοιπόν έτσι, κάνετε αυτό. Και αυτό το χέρι εδώ γίνεται οδηγός. Καταλάβατε τι λέω. Και μπορείτε και κάνετε λεπτομέρειες, πιο όμορφα. Καταλάβατε. Γιατί αύριο πρέπει να κάνετε μακαρόνι και πρέπει να είναι όλα ίδια. Έτσι. Και με την πλάτη έτσι τούρλα. Που κάνει ο Γιώργος αυτό. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Οπότε καλό είναι να μάθετε αυτό εδώ. Κάντε με στυλ. Είναι χρήσιμο. Όχι, να κοίτα. Έτσι κάνει κακάκια ο Σαλβαδόρ μου όταν του δίνω κόκαλο. Κοίτα τι όμορφο είναι αυτό. Ασημίνα, γιατί γελάς. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κοιτάω για να σε βλέπω. Μαρία, γιατί γελάς. Δεν γελάς, έβηξε να, μόνο. Γελίζω, Μαρία, γιατί βήχεις. Σε αυτά έχετε βάλει μαζί μου, είναι η ιδέα μου. Άλκιστη, γιατί σκύβεις πίσω από την Ασημίνα. Πάμε ένα χειροκρότημα για εμένα. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Νομίζω δεν άρεσε στον κύριο Κουτσόπουλο χθες, γι' αυτό το κατσάρωσα πάλι. Πανούλη, άθλια κάλτσα, φοβερός πουρές. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερός πουρές, άθλια κάλτσα, τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί. Είσαι και στην ομάδα μου. Καλά, εσύ μην μιλάς. Δείξε την κάλτσα σου. Γι' αυτό τα βρίσκεται με το, στις κάλτσες. Ορίστε. Άθλια κάλτσα για από εδώ, τι εννοείς. Επειδή τη φοράει ο κοντιζάς, άθλια κάλτσα και... Ένα δεύτερο λάμδα κάπα σε ένα πέτο λάμπι. Βάλε κανένα αυγό καλό τώρα, γιατί ξέρεις. Το πρώτο που θα κοιτάξω όταν έρθεις, ξέρεις τι είναι. Όχι. Το αυγό. Ξεμάτιασε το στήστο και ξανακάνε. Τι να κάνω. Φθάνω, γιατί γελάς με το σεφ, παιδί μου. Για το ξεμάτιασμα γελάω, γι' αυτό. Μα ξέρεις να ξεματιάζεις. Όχι, δεν μου έχουν μάθει. Ξέρω με λάδι, με αλάτι και με αυτό το ψηλό. Ακούγεται. Μιλάει, δεν ακούγεται. Δυνατά. Μιλάει. Λοιπόν. Δεν το έχει ξανακάνει. Ήδρωσε. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Ναι. Ήδρωσε. Όχι, με έχει βαρέσει λίγο δεν το... Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τι έχεις κερδίσει. Μία ώρα μασάζ. Σατανά. Σατανά. Έχω και το κρατς-κρατς της κόρας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχω ονομάσει Ναυάγιο. Ναυάγιο. Το πιάτο το έχω ονομάσει ναυάγιο. Το πιάτο έχεις ονομάσει ναυάγιο. Πάμε να δούμε τώρα. Ναι. Επιζώντες. Επιζώντες πάμε να δούμε. Η μόνη επιτυχία είναι ο τίτλος. Ποιο? Ο τίτλος. Σε Κουτσόπουλο δεν λες τέτοια. Επειδή κάνουμε και πλάκα και γελάμε και τα λοιπά και λέμε και μαντινάδες, εγώ θα σου πω ότι το χιούμορ μου τελειώνει όταν ξεκινάνε τα πολύ κακά πιάτα. Γιατί σε βλέπω σκυθροπή, ξύνεσαι, σχολιάζεις. Φέρνεις εδώ ένα τόστ. 45 λεπτά ένα τόστ. Τι θα ήθελες? Να είμαι σε μέση κατάσταση. Πάλι. Να είσαι? Σε μέση κατάσταση, ούτε αρχηγός ούτε σοντάκο. Με αυτό το πιάτο θα το συζητήσουμε μετά. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Πολύ απλό, πολύ απλό. Ένα πολύ απλό, ναι.
Στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί. Ε, πάμε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία εξελίσσονται μέσα στην ίδια κουζίνα, που είναι και κάποια άλλα παιδιά, τα οποία μένουν πάντα σε ένα συγκεκριμένο πόστο, κάνοντας τα ίδια πράγματα. Εγώ ξέρετε πώς το ονομάζω αυτό. Μαγειρικό στρουφοκαμιλισμό. Θέλουμε 19 μαγειρικούς νικητές. Ένα τόστ, σαν και αυτό, ένα κλαμπ σαν και αυτό, θα σας φέρνει πάντα αντιμέτωπους με αυτή τη μαύρη ποδιά. Σοτάρισμα, μανιτάρι, τι σημαίνει? Το τηγανίζω πολύ ελαφρά. Σε πολύ δυνατή φωτιά όμως πρέπει να πέσει αρκετά. Σε πολύ δυνατά, ναι, το ξέρω. Θα βάλω το τηγάνι και θα τα κάνω τράπεζα. Ωραία. Πρέπει το λάδι σου να είναι πολύ δυνατό. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα σφουγγάρι επί της ουσίας, ε. Ναι. Και τι πρέπει να πεις όταν σου δίνουν μια σφουγγάρι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σέλη. Παρακαλώ, Θάνο μου, να είσαι καλά. Πυριδούλα, θέλεις να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας? Θέλω από σήμερα να γνωριστούμε. Θέλεις? Θέλω. Γεια σου, είμαι ο Λεωνίδας. Κι εγώ η Σπυριδούλα και είμαι στην ομάδα σου. Πολύ όμορφα. Τι κάνεις, εντάξει. Κοιμήθηκα χθες το βράδυ, για να είμαι ειλικρινής. Και μάντεψε, είχε υδρώσει το αυτί μου. Και λέω, είναι από αυτά που λέει η Σπυριδούλα ή έχει υγρασία το σπίτι? Και μάντεψε, τι ήταν? Είναι από αυτά που έλεγα εγώ. Είχε υγρασία το σπίτι, Σπυριδούλα. Και ας έχουν σήμερα... κοκκινήσει από τη ζέστη ή από την αμηχανία? Από τη ζέστη, Σεφ, δεν νιώθω μηχανία μπροστά σου. Α. Μόνο σεβασμό και αγάπη. Εντάξει, μπορούσες να το μοιράσεις και να πεις το ένα μου αυτή είναι από τη ζέστη, το άλλο μου αυτή από την αμηχανία. Όλες μου οι αισθήσεις είναι για σένα, Σεφ. Δεν νιώθω τίποτα από αμηχανία, να ξέρεις. Μιλάμε για κόλακα τώρα. Μιλάμε για κόλακα. Λοιπόν, ακραία κόλακα. Τελείωσε τον μπουρέ σου να είναι λίος και καλός. Ετσέτερα, ετσέτερα.